Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε από το διάλειμμά μας για να περάσουμε να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα. Υπενθυμίζω ότι μέσα στο επόμενο ημίωρο θα έχουμε ακόμα μια πολιτική συζήτηση, θα έχουμε κάποια ενημέρωση για τις δημοσκοπήσεις οι οποίες τρέχουν. Υπενθυμίζω για μία ακόμη φορά ότι απόψε στις 9 ο Στέργιος Καλόγερος θα παρουσιάσει την πιο φρέσκια που κυκλοφορεί στην αγορά, δημοσκόπηση για τις εκλογές της Κυριακής, μαζί με τον Δημήτρη Βασιλιάδη, τον γνωστό δημοσκόπο και πρόεδρο της εταιρείας Interview. Είναι μια πανελλαδική δημοσκόπηση, νομίζω ότι θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Να την παρακολουθήσουμε όλοι στις 9. Στο μεταξύ, θα πάμε να δούμε τι συμβαίνει στον αγροτικό χώρο, γιατί έχουν ξανανοίξει τα αγροτικά μπλόκα. Αυτό πληροφορηθήκαμε σήμερα. Και για τον λόγο αυτό καλέσαμε στο τηλέφωνο τον κύριο Γιάννη Παναγή, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας, του Πανελλήνιου Συντονιστικού Οργάνου Αγροτών και Κτηνοτρόφων. Βρίσκεται στον μπλόκο των Κερδιλίων ο κύριος Παναγής. Αν δεν κάνω λάθος, αν οι συνεργάτες μου με έχουν πληροφορήσει καλά, κύριε Παναγή, καλησπέρα. Έτσι ακριβώς είναι. Καλησπέρα σε εσάς και τους αγρότες. Τώρα πάμε σε εκλογές, κύριε Παναγή. Την Κυριακή θα πάμε στις κάλπες. Είναι χρόνος αυτός για να κατεβείτε στους δρόμους, στα μπλόκα? Είδατε πώς πρωτοτυπούμε. Και χωρίς κυβέρνηση και κινητοποίηση, πού το ξανά δεν αυτό. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Νομίζω ότι πρέπει να είναι κάποιος αφιλής και ανόητος να νομίζει ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κυβέρνηση, δεν υπάρχει κάποιος απέναντι. Έχουμε να κάνουμε με ολόκληρο το πολιτικό σύστημα. Γιατί στην ουσία μπορεί να υπάρχει συγκεκριμένη μια κυβέρνηση όταν έχουν προσυπογράψει στο υποτίμημα όλοι τους. Εμείς αυτή τη στιγμή και τον χρόνο που βρήκαμε τον κάνουμε για ένα και μόνο λόγο. Όχι για να δημιουργήσουμε το θέμα μας, όχι για να δημιουργήσουμε προβλήματα στον κόσμο και γενικά στη χώρα, απλά να αναδείξουμε πολιτικά αντικειμενικά το αγροτικό ζήτημα πριν τις εκλογές, δημιουργώντας συνθήκες προειδοποίησης για το εάν και εφόσον κάποιοι θελήσουν να στάλουν να τα κάνουν σχέδια νόμου για αυτά που θα υποκολουθήσουν. Είμαστε στον δρόμο λοιπόν, παραταγμένοι, σας το λέω και πάλι, θέλω να πιστεύω επειδή δεν υπάρχουν άλλες κινητοποιήσεις από άλλες ομάδες, από άλλες τάξεις κοινωνικές, ότι θα έχουμε τον χρόνο και πιστεύω γιατί είναι και τα μεγάλα κανάλια εκεί όλα, να έχουμε τον χρόνο να δείξουμε το ζήτημά μας, να εξηγήσουμε στον κόσμο, σαν ένα κεντρικό. Το ζήτημα λογικά είναι το φορολογικό, έτσι, αυτό που έχει περάσει ως... Είναι το φορολογικό, είναι το ασφαλιστικό, είναι αυτό που στην ουσία μια ζωή ζητούσαμε, το δικαίωμα στην παραγωγή και μιλώ για το κόστος παραγωγής, το δικαίωμα στην παραγωγή, αυτό που έχουμε μάθει μια ζωή να κάνουμε καλύτερα και να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις πλούτου για μια ολόκληρη οικονομία, αλλά που δυστυχώς δεν τις θέλουμε. Αλλά οι κινητοποίησεις σας περιλαμβάνουν αποκλεισμούς δρόμων, δηλαδή θα έχουμε κάποια κοινωνική όχληση στην παρούσα φάση ή διαδηλώνεται με έναν τρόπο που δεν προκαλεί προβλήματα στο κυκλοφοριακό γεγονός. Καταρχήν έχουμε αυτή τη στιγμή στο Κερδίλια έχουμε γύρω σε 150 τρακτέρ παραταγμένα, τα οποία όπως είπα και λίγο πριν, αυτός ο σκοπός μας δεν είναι να δημιουργήσουμε θέμα σε κανέναν μα κανέναν συμπολίτη. Και σας θυμά αυτό νομίζω. Βεβαίως. Θέλουμε να αναδείξουμε, σας το λέω και πάλι, πολιτικά το ζήτημα, ζητώντας να γίνει και μια διαπραγμάτευση σε κορυφαίο πολιτικό επίπεδο με τους πολιτικούς αρχηγούς στην Αθήνα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ως οποιαδήποτε δέσμευση ή υπόσχεση δοθεί, εμείς θα πιστεύουμε ότι την επόμενη μέρα θα την υλοποιήσουμε. Είναι όμως κάτι διαφορετικό και εν ώψη της κάλπης κάποια ζητήματα συγκεκριμένα και εξειδικευμένα επωτούν από εμάς. Αυτό όμως, όπως είπα και λίγο πριν, θα είναι ένα προειδοποιητικό μήνυμα για αυτό που θα το ακολουθήσουν τα επόμενα διαστήματα, σε ένα δεύτερο κύκλο, σε μια δεύτερη φάση που έχουμε ποτέ να μην έρθει. Και να είστε σίγουροι ότι θα δείτε εκεί κινητοποιήσεις πολύ δυναμικές. Μην πάτε μακριά. Βλέπουμε καθημερινά τις εικόνες από τη Γαλλία. Βλέπουμε ότι κάποιοι πραγματικά διαμαρτύρονται γιατί βλέπουν τον πλήρη αφανισμό τους. Και πιστέψτε με ότι αυτά που έχει συζητηθεί η προηγούμενη κυβέρνηση και έχουν συνυπογράψει όλοι οι υπόλοιποι, δύο πράγματα θα σημάνουν. Την πλήρη τοχοποίηση, τον πλήρη αφανισμό οικονομικό και κοινωνικό του ποδογενού τομέα, αλλά και την πλήρη διάλυση τη έστω και όποια υποτυπώδη βάση παραγωγή έχει μείνει στη χώρα. Λοιπόν, αυτά που δεν είναι λόγο δεν θα γίνουν επιτρεπτά και που δεν είναι λόγο δεν πρόκειται από εμά να το περάσουν έτσι, χωρί στην ουσία να υπάρχουν αντιδράσει. Κάποιοι, κλείνω, δεν θα σα πω, επενδύουν στη δικιά μα αδυναμία και απραξία. Θέλω να το πω και να αναγνωρίσω ότι εμπολίστε έχει περάσει μέσα και η μυρολατρία και η τοπάτια. Έτσι λειτουργούν τα σύγχρονα οικονομικά και κοινωνικά καθεστώτα. Να όσο πιο οικονομικά ασθενείς σε κάνουν, τόσο πιο αδύναμος διεκδικήσουν να είσαι. Λοιπόν, αυτό όμως το λέω και πάλι, εμείς δηλώνουμε ένα βοντερό παρόν, σύσσωμος από δικός και κοινωνικός κόσμος, διαμηνύοντας πως κάθε κατεύθυνση, πως αυτά τα μέτρα της δουλοβαρικίας δεν πρόκειται ποτέ να περάσουν. Ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε θερμά για την κουβέντα. Κύριος Παναγής, εκπρόσωπος των αγροτών.
Εγώ θα κρατήσω την διαβεβαίωση ότι δεν θα υπάρχει ταλαιπωρία του κόσμου μέσα από αυτές τις κινητοποιήσεις και νομίζω ότι αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και όπως είπα και προηγουμένως, τους τιμά τους ανθρώπους. Υποδέχομαι τον επόμενο καλεσμένο μου. Κύριος Κλεόβουλος Θεοτόκης είναι μαζί μας. Καλησπέρα κύριε Θεοτόκη. Αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητήριου Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα σας κύριε Νικολαίδη και καλή επιτυχία στην εκπομπή. Να είστε καλά. Με πολύ καλά δείγματα γραφής από το παλαιότερο βίο σας στην δημοσιογραφία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Τώρα, λέγαμε προηγουμένως για το μετρό. Μιλάμε συνεχώς για τις εκλογές. Νομίζω ότι και σε αυτά τα δύο τα θέματα έχετε απόλυτη ταύτιση. Δηλαδή, τέμνεστε με αυτά τα θέματα. Ο εμπορικός κόσμος της πόλης, ο οποίος εκφράζεται μέσα στο δικό σας το επιμελητήριο, αλλά και γενικά οι επαγγελματίες, οι παραγωγικές τάξεις, νομίζω ότι έχουν στο παρελθόν παρέμβει για το θέμα του μετρό, αλλά παρά τις παρεμβάσεις και παρά την ανακατοσούρα που υπάρχει συνεχώς, κύριε Θεοτόκη, δεν βλέπουμε άκρη σε αυτή την ιστορία. Δεν βλέπετε γιατί δεν υπάρχει μάλλον άκρη. Οπότε όλες αυτές οι υποσχέσεις που έχουν δοθεί τα προηγούμενα χρόνια για τους επαγγελματίες, ότι θα αποκατασταθούν, ότι θα γίνουν κάποιες ρυθμίσεις, δεν έχει συμβεί απολύτως τίποτα. Απεραντίας, οι λαμαρίνες μεγαλώνουν, τα καταστήματα κλείνουν και δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν επιχειρήσεις, που είναι εμπορικά καταστήματα συνήθως, στον άξονα αυτό, ότι μπορούν να επιβιώσουν. Αυτοί που έχουν απομείνει δηλαδή. Έτσι. Ναι. Αυτό είναι πολύ κρίσιμο να το προσθέτουμε κάθε φορά στην κουβέντα. Το αυτοί που έχουν απομείνει, νομίζω ότι είναι καθοριστικό για τη συνέχιση μιας τέτοιας κουβέντας. Τώρα, μέσα σε όλα αυτά έχουμε τις εκλογές, εξαιρετικά σημαντικό θέμα για την πορεία της πραγματικής οικονομίας, για την πορεία της αγοράς και δεν ξέρω κατά πόσο οι εκλογές, η προεκλογική περίοδος διευκολύνουν την αγορά να επανέλθει ή να σταθεροποιηθεί. Η αγορά, όλοι οι φορείς του εμπορίου έχουν εκφράσει την άποψή τους για αυτό το θέμα, έχουν ζητήσει σταθερότητα, δεν θέλαν εκλογές. Σε καμία περίπτωση οι εκλογές δεν ήταν απαραίτητες αυτή την εποχή. Και να σας πω την αλήθεια, δεν πιστεύω ότι και μπορούν να προσφέρουν κάτι εάν δεν υπάρξει κάποιο συγκλονιστικό αποτέλεσμα. Πιστεύω, το οποίο δεν βλέπετε, δεν φαίνεται να υπάρχει. Δεν φαίνεται γιατί υπάρχουν δυνάμεις. Υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες δεν θέλουν τη συνεννόηση. Και δεν θέλουν τη συνεννόηση των κομμάτων για καλό και για την ευημερία των πολιτών. Η αγορά για να μπορέσει να λειτουργήσει χρειάζεται ρευστότητα. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε στη χειρότερη φάση της ρευστότητας. Υπάρχουν τα capital control. Κάποιοι δεν καταλαβαίνουν τι ακριβώς έχει συμβεί στην αγορά ή δεν τους ενδιαφέρει να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει στην αγορά. Και νομίζω ότι περιμένουμε όλη την επόμενη μέρα για να δούμε πώς μπορούμε να πορευτούμε. Και όπως είπατε και προηγουμένως, οι επαγγελματίες αυτοί που έχουν απομείνει. Γιατί το λιανικό εμπόριο έχει διαλυθεί. Το τελευταίο εφτάμηνο ήταν συγκλονιστικό. Δηλαδή, όλη αυτή η διαπραγμάτευση που πήρε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, βλέπουμε ότι οδήγησε πολλά καταστήματα να κλείσουν και κάποιους άλλους που οι οποίοι έχουν εποχικότητα και ζουν από τον τουρισμό, αυτοί θα κλείσουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Και μαζί με αυτούς οι οικογένειες, γιατί ο επαγγελματίας είναι και οικογενειάρχης. Έχει και τους εργαζομένους του και μιλάμε για μικρές επιχειρήσεις. Για τις μικρές ελληνικές επιχειρήσεις. Αυτές που εκπροσωπούν. Κάποτε είχαμε την κατηγορία των ανέργων εργαζομένων και υπαλλήλων. Τώρα νομίζω ότι έχουμε και την κατηγορία των ανέργων εργοδοτών. Δυστυχώς. Τα capital control τι επέφεραν στην ήδη έτσι, τραυματισμένη πραγματική οικονομία της χώρας. Καταρχήν, το πρώτο πρόβλημα που επέφερα είναι ότι στα εποχικά προϊόντα, αυτά που τα χρειαζόμασταν για το καλοκαίρι, δεν μπορέσαν να γίνουν εισαγωγές. Οπότε, αντιλαμβάνεστε, σε ένα εποχιακό προϊόν, το οποίο ακόμα και σήμερα να ξεκινήσουμε και να πούμε ότι ήρθαν τα προϊόντα αυτά, να τα κάνει κάποιος επαγγελματίας που η δουλειά του ήταν το καλοκαίρι, τι. Αυτό και αυτό είναι μια αλυσίδα. Δεν είναι μόνο. Γιατί προγραμματίζονται και οι αγορές σε επόμενο χρονικό διαστήματος. Άρα, εφόσον έχεις αποθέματα, δεν μπορέσεις να αγοράσεις. Εφόσον θα πρέπει να αγοράσεις. Δεν μπορείς να αγοράσεις από τους προμηθευτές στο εξωτερικό προϊόντα, αυτοί πλέον σε βγάζουν από τις γραμμές παραγωγής. Δηλαδή είναι μια πολύ μεγάλη αλυσίδα που δεν είναι απλά στο ότι δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε πληρωμές στο εξωτερικό.
Γι' αυτό η σταθερότητα, η αγορά θέλει μόνο σταθερότητα. Και επειδή όπως έχουν με τους κανόνες που έχουν μπει τα capital control, πιστεύω ότι θα αργήσουμε πολύ για να επανέλθουμε στο προηγούμενο καθεστώς. Πιστεύετε ότι όταν μπήκαν τα capital control, υπήρχε επαρκής γνώση για το τι θα επιφέρουν στην πραγματική οικονομία, ή ήταν μια απόφαση η οποία ληφθεί έτσι ελαφρά την καρδία? Δεν θέλω να πιστέψω ότι ξέραν τι θα συμβεί στην αγορά και το κάνανε. Θα το λέω τόσο απλά. Ρισκάραν όμως. Το ρισκάραν. Εντάξει, όταν οι πολιτικοί δεν πιστεύουν στην ανάπτυξη, και αυτό δεν είναι με το να σας λέω εγώ ότι ξέρετε ανάπτυξη, 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 πρέπει να κάνουμε κάποιες κινήσεις για να έρθει η ανάπτυξη. Τότε νομίζω ότι κάποιος που πήρε αυτή την απόφαση, ότι δεν είχε σκεφτεί όλα αυτά και σε μια περίοδο που ήταν ο τουρισμός. Έτσι, ψηφίστηκε ένα μνημόνιο το οποίο έφερε ένα ΦΠΑ στην εστίαση από το 13% στο 23%. Κυκλοφορείτε στη Θεσσαλονίκη και βλέπετε πλέον ότι οι μεγαλύτεροι τζίροι γίνονται στα καταστήματα της εστίασης πλέον. Στα φτηνά καφέ. Στα φτηνά καφέ. Λοιπόν, αυτά τα φτηνά καφέ, εγώ περπατάω κάθε μέρα σε όλους τους δρόμους, σε όλες τις περιοχές και όχι μόνο στο κέντρο. Σε όλες τις περιοχές της πόλης και της περιφέρειας της Θεσσαλονίκης. Αν ρωτήσετε τους επαγγελματίες, η ερώτηση που κάνουμε και μεταξύ μας και για πλάκα, αυξήσατε τις τιμές του ΦΠΑ. Όλοι έχουν βάλει φυσικά το ΦΠΑ από το 13 στο 23, αλλά κανένας δεν έχει ανεβάσει τις τιμές, γιατί όλοι θα είχαν προβλήματα με τους καταναλωτές τους, με τους πελάτες τους. Άρα υπάρχει αύξηση της φορολογίας που μας προέκυψε μέσα στο καλοκαίρι, με το καινούριο μνημόνιο. Άρα ένας επαγγελματίας γιατί να χαμογελάσει? Το θέμα είναι, εντάξει, όλα αυτά γίνανε, αποτελούν μια πολύ κακή περίοδο για την ελληνική πραγματική οικονομία, για την αγορά. Το ζήτημα είναι τι γίνεται από εδώ και πέρα. Γιατί, εντάξει, το να καθόμαστε και να στεναχωριόμαστε και να λέμε τι έγινε το ένα, ποιος ευθύνεται για το Α, ποιος ευθύνεται για το Β, είναι μια παρελθοντολογία. Εσείς τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει από την επομένη των εκλογών, ούτως ώστε να έχουμε μια ελπίδα αύριο μεθαύριο να ανακάμψει η αγορά? Η πολιτική θα πρέπει να προσφέρουν στην αγορά σταθερότητα. Η σταθερότητα γίνεται με κυβερνήσεις σταθερές, οι οποίες να δώσουν ένα όραμα. Γιατί δεν είναι μόνο το οικονομικό κομμάτι. Σήμερα οι επαγγελματίες έχουν κουραστεί γιατί δεν υπάρχει όραμα για το αύριο. Και ένας επαγγελματίας είναι σημαντικό να έχει το όραμα. Δεν είναι μόνο το κέρδος. Δεν κάνει μια δουλειά μόνο για το κέρδος, γιατί έχουμε αποδείξει ότι οι επαγγελματίες κάνουν δουλειές μακροχρόνιες. Οπότε, για να κάνεις μια μακροχρόνια δουλειά και μια επένδυση που θα σου αποφέρει κάτι στο μέλλον, θα πρέπει να έχεις ένα όραμα. Και ένα όραμα ότι ζεις σε ένα κράτος το οποίο δεν πρόκειται συνέχεια να σε ταλαιπωρεί. Δυστυχώς, οι πολιτικοί αυτό δεν το λαμβάνουν υπόψη του σήμερα. Και ιδιαίτερα το τελευταίο εφτάμινο, γιατί είναι αλήθεια ότι η αγορά είχε αρχίσει να ανακάτει, όχι με θεαματικούς ρυθμούς, αλλά υπήρχε μια σταθερότητα. Υπήρχε άξιο σιγά σιγά να βγαίνει εκεί, το χαμόγελο. Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο. Οκτώβριο, Νοέμβριο. Μόλις ξεκίνησε πάλι η αναταραχή όλη αυτή. Προκυρήθηκαν οι εκλογές. Έτσι, πρώτη δημοκρατία και όλα τα σχετικά. Αμέσως η αγορά είχε μια πολύ μεγάλη πτώση. Και το σημαντικότερο είναι ότι πλέον με τα μέσα που υπάρχουν, παλιότερα υπήρχε μια πολιτική δήλωση, ας πούμε, και έβλεπες ότι επηρέαζε την αγορά μετά από 1-2 μήνες για κάτι που θα γίνει. Σήμερα το πρωί βγαίνουν στα παράθυρα ένας υπουργός ή κάποιος πολιτικός παράγων και το απόγευμα δεν υπάρχει τζίρο στην αγορά. Είναι φοβερό αυτό που σας λέω. Βγαίνει ένας και λέει κάτι θετικό και αμέσως η αγορά ανταποκρίνεται. Αμέσως. Το έχει ανάγκη γι' αυτό. Το έχει ανάγκη, φυσικά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Θεοτόκη για την κουβέντα. Να είστε καλά. Κλεόπουλος Θεοτόκης, αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητήριου Θεσσαλονίκης. Ευχαριστούμε θερμά για την κουβέντα. Να δούμε, για να κάνουμε τη γέφυρα με το επόμενο θέμα, καθώς ο επόμενος καλεσμένος μας είναι ένας αρθρογράφος και συγγραφέας, και θα ήθελα να το ρωτήσω κάποια πράγματα σε σχέση με την προεκλογική εκστρατεία των κομμάτων. Για το λόγο αυτό, θα δούμε λιγάκι αμέσως τώρα ένα στιγμιότυπο από την χθεσινή ομιλία του κυρίου Τσίπρα στη Λάρισα. Θα το δούμε για να το σχολιάσουμε στη συνέχεια. Καμένοι είναι μόνο οι αγώνες που δεν δόθηκαν ποτέ. Και εμείς ξέρουμε να δίνουμε αγώνες και να στεκόμαστε όρθιοι. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια. Δεν θα μείνει στη μέση η προσπάθεια να ξανασηκώσουμε ψηλά το ανάστημα του ελληνικού λαού. Εμείς στην αριστερά μπορεί να μην έχουμε κάνει την εξουσία αυτό σκοπό μας και δεν πρέπει.
Όμως, να ξέρετε, είμαστε πολύ πεισματάριδες και δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω από όσα μας εμπνέουν και από όσα μας καθοδηγούν. Θα δώσουμε τις μάχες μας με τόλμη, αλλά και με ευθύνη. Με την καρδιά, αλλά και με το μυαλό. Με επιθέσεις, αλλά και με ελιγμούς. Αυτό που φοβούνται και μέσα και έξω από τη χώρα είναι να μάθει αυτός ο λαός να περπατά με το κεφάλι ψηλά. Να μάθει να μη σκύβει το κεφάλι, να μάθει να ανασένει, να μάθει να διεκδικεί, να μάθει να παλεύει, να ελπίζει, να αισιοδοξεί. Μάλιστα. Είναι πολύ φρέσκο. Κύριος Σάκης Μουμτζής, αρθρογράφος και συγγραφέας είναι μαζί μου. Καλησπέρα κύριε Μουμτζή. Καλησπέρα. Ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ. Παρακαλώ. Εγώ σας παρακολουθώ πάρα πολύ την αρθρογραφία σας και μου κάνει τρομερή εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεστε και αυτό το οποίο ψάχνετε μέσα στην φρασιολογία και στην πολιτική στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω κανένας αρθρογράφος δεν το έχει πιάσει μέχρι τώρα. Χαρακτηριστικά στο τελευταίο σας άρθρο λέγατε ότι ο κύριος Τσίπρας, επειδή είναι μαρξιστής, αυτά τα οποία λέει τα εννοεί. Και νομίζω ότι κολλάει αυτό με το στιγμιότυπο που είδαμε από την ομιλία του στη Λάρισα. Και θέλω πραγματικά να μου το σχολιάσετε. Φαίνεται ο κύριος Τσίπρας από την φρασιολογία του ότι αυτό το οποίο θέλει να περάσει ως άποψη προς τον ψηφοφόρο, είναι ότι αυτό σηματοδοτεί το νέο, το οποίο μπορεί όμως να ανατρέψει μια μνημονιακή κατάσταση προς όφελος του κόσμου. Πώς το βλέπετε αυτό σαν στρατηγική? Κοιτάξτε, ο λόγος του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή είναι λόγος ενός μαρξιστικού κόμματος, είναι εξ ορισμού διχαστικός, συγκρουσιακός. Στην αρχή ξεκίνησαν από τα πρώτα τους βήματα με βάση την κλασική μαρξιστική σύγκρουση. Την κοινωνική σύγκρουση. Την ταξική. Επειδή αυτό δεν τους βγήκε και γιατί αυτό το πουλούσαν και άλλα κόμματα, έτσι, ήρθε το θείο δώρο του μνημονίου και δημιούργησαν το νέο πεδίο σύγκρουσης, το νέο πεδίο διχασμού και αντιπαράθεσης, μνημόνιο-αντιμνημόνιο. Και αυτό ξεπεράστηκε διότι είναι μνημονιακοί και αυτοί. Υπέγραψαν το αριστερό μνημόνιο. Τώρα εφήβραν το παλιό και το νέο. Το οποίο είναι μια μπαρούφα, δεν λέει τίποτα. Τι πάει να πει παλιό και ποιο είναι νέο. Δηλαδή, ποιο είναι νέο ο Μπαλτάς ή ο Δραγασάκης είναι νέο υπουργό από το 1990. Ωστόσο, λοιπόν, είναι κάτι το οποίο μπορεί να περπατάει όμως. Δεν το ξέρουμε, αυτό θα φανεί. Θα φανεί. Το παλιό και το νέο το πουλάει και σήμερα και ο Θοδωράκης στο ποτάμι. Αυτός είναι ο πρώτος ο οποίος εισήγαγε τον όρο παλιό και νέο. Δεν έχει όμως κάποια αντιστοίχηση με αυτό το οποίο πιστεύει ο πολύς ο κόσμος, ότι το παλιό πολιτικό σύστημα ευθύνεται για την κατάσταση στην οποία βρεθήκαμε σήμερα. Φυσικά. Οπότε σου λέει να τελειώνουμε με το παλιό που είπε. Ναι, καμία αντίρρηση, αλλά το παλιό πολιτικό σύστημα, στο οποίο είναι μέσα και η αριστερά, το παλιό πολιτικό σύστημα δεν αποτελείται μόνο από αυτούς που κυβέρνησαν. Το παλιό πολιτικό σύστημα είναι ένα σύνολο, μια ενοποιημένη κατάσταση στην οποία είναι μέσα και η αριστερά. Δηλαδή, όλες αυτές οι παροχές οι οποίες έγιναν αυτά τα 40 χρόνια και ξετείναξαν τους προϋπολογισμούς στον αέρα και καταφύγαμε στα δανεικά, γίνανε και κάτω από την πίεση της αριστεράς. Ένα. Αν και δεν κυβέρνησε η αριστερά. Καμία σχέση. Φυσικά δεν κυβέρνησε η αριστερά. Αλλά εγώ σας λέω και το άλλο. Εγώ να δεχθώ, χάρη τη συζητήσεως, ότι τα 40 χρόνια του παλιού πολιτικού συστήματος, του ανάλγητου, του, ό,τι θέλετε πείτε, μας χρέωσαν 320. Μα οι 6 μήνες μας χρέωσαν 85 δις. Κάντε μια αναγωγή να δούμε πού θα πάμε. Και έχω και το άλογο να πω ότι τα 40 χρόνια το παλιό πολιτικό σύστημα εγκαθίδρυσε μια δημοκρατία που δεν την είχαμε ποτέ από συστάσεις του ελληνικού κράτους. 40 χρόνια δημοκρατία δεν είχαμε ποτέ. Πείτε την ιστορία. Χρόνο με το χρόνο μέχρι και το 2008 είχαμε μια σταδιακή ευημερία. Δεν εξετάζω πώς έγινε. Έτσι. Και επίσης είχαμε και όλες αυτές όλα αυτά τα ωφέλη από την ένταξή μας πρώτα στην ΕΟΚ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά στην Ευρωζώνη. Τώρα, αυτό το οποίο είπε προχθές ο Τσίπρας, ότι ήρθα εδώ πολύ αποφασισμένος να βάλω το δίλημα. Ή θα τους τελειώσουμε ή θα μας τελειώσουν. Αλλά εμείς θα τους τελειώσουμε. Στη δικιά σας τη μελέτη αυτού του αριστερού πολιτικού λόγου είναι κάτι το απολύτως αναμενόμενο? Ναι, βέβαια. Είναι η συγκρουσιακή λογική. Μα αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας, και αυτό φάνηκε και από το debate προχθές με τον Μαράκη, βρίσκεται σε μια διαρκή άμυνα. Διότι βάλεται και από τα δεξιά του και για πρώτη φορά σοβαρά και από τα αριστερά του και από ανθρώπους
που ξεπίδησαν μέσα από το κόμμα του. Και είναι πάρα πολύ λογικό να προσπαθεί δύο πράγματα. Πρώτον, να απολώσει την κατάσταση ώστε να σταματήσει τις διαρροές, οι οποίες είναι προς πολλές κατευθύνσεις. Έτσι. Και το δεύτερον, αν προσέξατε και την ομιλία του στη Λάρισα, η ομιλία του δεν είναι πολιτική ομιλία, κυρίως απευθύνεται στο θυμικό των ψηφοφόρων. Είναι συναισθηματικού τύπου. Είναι συναισθηματικού τύπου ομιλία. Λοιπόν, και άμα δείτε και τις κορώνες του κτλ., είναι συναισθηματικές κορώνες, δεν είναι πολιτικές κορώνες. Δεν υπάρχει πολιτικό διατάφτα στην ομιλία στις ομιλίες του Τσίπρα, όχι μόνο στη Λάρισα. Τις παρακολουθώ λίγο πολύ όλες. Λοιπόν, και εκείνο το οποίο προέκυψε και από το debate του προχθεσινό είναι ότι αποδομήθηκε πλήρως το αριστερό προφίλ του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί ο Μεϊμαράκη να περιμέναμε πολύ περισσότερα από το Μεϊμαράκη, αλλά πέτυχε ένα πράγμα. Ότι αποδόμησε πλήρως το αριστερό προφίλ του ΣΥΡΙΖΑ και δικαίωσε εν μέρη το Λαφαζάνη. Γιατί ο Λαφαζάνης γι' αυτό το λόγο έφυγε. Ναι. Τώρα να δούμε κατά πόσο όλα αυτά αποτυπώνονται στην πρόθεση του κόσμου να ψηφίσει. Έχουμε σήμερα, κύριε Μουμτζή, δύο δημοσκοπήσεις. Και το βράδυ, εδώ στο δικό μας το κανάλι, θα έχουμε μία τρίτη. Λοιπόν, οι δύο αυτές δημοσκοπήσεις είναι, νομίζω, οι περιγραφικές ενός απόλυτου θρίλερ. Θα γίνω πιο συγκεκριμένος. Θα παρακαλέσω να δούμε την πρώτη δημοσκόπηση. Είναι για την εταιρεία Pulse, που δημοσιοποιήθηκε από το κανάλι Action 24. Εδώ, στην πρόθεση ψήφου, όπως βλέπετε και στην οθόνη σας, μιλάμε για μία μισή μονάδα προηγείται η Νέα Δημοκρατία. Που στην προηγούμενη δημοσκόπηση ήταν μισή μονάδα πίσω, νομίζω. Στην προηγούμενη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας για το ίδιο κανάλι ήταν μισή μονάδα πίσω. Άρα έχουμε διαφορά, έχουμε μετατόπιση δηλαδή μιας ολόκληρης μονάδας. Και νομίζω ότι αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, παρά το γεγονός ότι ακόμα και σήμερα, κύριε Μουμτζή, δηλαδή λίγες μέρες πριν από τις εκλογές, έχουμε 7 μονάδες αδιευκρίνησης ψήφου. Δηλαδή έχουμε 7 μονάδες αναποφάσεις τους. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, στην επόμενη δημοσκόπηση, παρακαλώ να δούμε την επόμενη κάρτα, όπου είναι η δημοσκόπηση για την εφημερίδα Πελοπόννησος, αλλά είναι πανελλαδική και αυτή η δημοσκόπηση, είναι δηλαδή απολύτως έγκυρη, για να μην παρεξηγούμαστε τα λέω αυτά. Οι δημοσκοπήσεις οι οποίες δημοσιοποιούνται και αυτές που βγάζουμε και εμείς στον αέρα είναι δομημένες με βάση τη διεθνή πρακτική, έχει επαρκές δείγμα, έτσι, και είναι απολύτως έγκυρες, είναι γινωμένες με βάση τα ισχύοντα. Εδώ μιλάμε για 27,1% για τη Νέα Δημοκρατία και 26,3% για τον ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι στο 0,8. Στο 0,8 ακριβώς, στο 0,8 η αδιευκρίνηστη ψήφος είναι εδώ στις 10 μονάδες, 9,8 πιο συγκεκριμένα. Είναι η μπάρα που βλέπουμε στα δεξιά. Ποιο είναι το σχολείο σας, κύριε Μουμτζή, για αυτές τις δύο δημοσκοπήσεις? Νομίζω ότι υπάρχει μία μικρή ανατροπή. Υπάρχει μία μικρή ανατροπή. Κάθε πρόβλεψη εννοείται είναι παρακινδυνευμένη. Έτσι ακριβώς. Ναι. Σε ένα έντονο πολιτικό δεν το περιβάλλον δεν είναι το πάρα συζητάμε, πολύ λογικό να υπάρχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Έχω την αίσθηση ότι στην τελική ευθεία πάει με λίγα μέτρα διαφορά μπροστά η Νέα Δημοκρατία. Θα δούμε και το βράδυ. Θα δούμε τι θα γίνει. Εκείνο το οποίο θέλω να πω επίσης είναι ότι επειδή έχω σημειώσει και κάποια στοιχεία από άλλες δημοσκοπήσεις, τα οποία δεν ξέρω αν υπάρχουν σε αυτές, υπάρχουν δύο πολύ σημαντικές μετατοπίσεις, οι οποίες μπορεί να κρίνουν το αποτέλεσμα. Η πρώτη μετατόπιση ήταν από την προηγούμενη παρτίδα του δημοσκοπήσεων της προηγούμενης εβδομάδας, ήταν ότι υπάρχει ένα σταθερό 2,5-3% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας του Ιανουαρίου, δηλαδή του 28%. Σκληρός πυρήνας θα μπορούμε να μπορούσαμε. Ναι, είναι όμως ένα 2,5-3% που σημαίνει επί του συνόλου 0,7 περίπου %, που πηγαίνει από τη Νέα Δημοκρατία στο ΣΥΡΙΖΑ. Το 0,7% επειδή διανύει αυτή τη διαδρομή μετράει είναι 1,4. Ακριβώς. Έτσι. Αυτό εμένα μου είναι εντελώς ανεξήγητο, διότι ποιος, δηλαδή δεν μπορώ να βρω τα κίνητρα
ενός ανθρώπου που τον Γενάρη ψήφισε Νέα Δημοκρατία, τώρα να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Δύο μπορεί να είναι τα κίνητρα. Ναι, και μάλιστα εντελώς, το ένα εντελώς διαφορετικό από το άλλο. Το πρώτο κίνητρο είναι ότι αναγνώρισαν ότι ο Τσίπρας διαπραγματεύεται σκληρά και θέλουν να του δώσουν μια ακόμα ευκαιρία. Αυτό είναι το ένα. Ναι, το δεύτερο όμως είναι εντελώς ανάποδο και είναι μάλλον παραπολιτικού περιεχομένου. Είναι ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι και νομίζω ότι στο δημόσιο διάλογο τους ακούμε ότι λένε ότι έτσι πως θα κάνει ο Τσίπρας θα πρέπει να τον ψηφίσουμε να κυβερνήσει για να μην αποδράσει από τις ευθύνες του, να εφαρμόσει αυτά τα οποία μας έφερε ως αποτέλεσμα της δικής του διαπραγμάτευσης. Αυτό είναι. Είναι παραπολιτικού περιεχομένου. Ναι, αυτό είναι σαν δομαζοχισμός πια. Δεν μπορούμε να συζητάμε με τέτοιους όρους. Και επίσης παρατήρησα και στις προηγούμενες δημοσκοπήσεις ότι η Νέα Δημοκρατία έχει εισρωές από ποτάμι και ανεξάρτητους Έλληνες περίπου 20%, τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εισρωές από αυτά τα δύο κόμματα στο 13%. Συνεπώς πρέπει να δούμε αυτή την εβδομάδα αυτές οι κινήσεις πώς αποκρισταλώνονται για να δούμε τελικά ποια και θα είναι και η κατεύθυνση. Πάντα μιλάμε τώρα με δημοσκοπικούς όρους, έτσι. Όπως επίσης είναι εξαιρετικά σημαντικό να δούμε και να βλέπουμε διαρκώς όταν ο αναποφάσιστος γίνεται αποφασισμένος, έτσι για να το πω λιγάκι πρακτικά, έτσι, πού πάει. Αυτό είναι το κύριο θέμα. Δηλαδή, εγώ παρακολουθώ δημοσκοπήσεις από τότε που βγήκαν συγκροτημένα και νομίζω η πιο συγκροτημένη δημοσκόπηση άρχισε να βγαίνει από τις ευρωεκλογές του 1984. Γιατί και το 1981 υπήρχαν δημοσκοπήσεις, αλλά δεν υπήρχε επεξεργασία αυτών των στοιχείων. Συνήθως οι αναποφάσιστοι κινούνται αναλογικά προς το πρώτο κόμμα. Δύναμη των κομμάτων. Ναι. Το μόνο αξιοσημείωτο, αξιερεύνητο και αξιοπερίεργο είναι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου, όπου όλες μα όλες οι δημοσκοπήσεις δίνανε μία μάχη στήθος με στήθος και προέκυψε το 61,3 με 38,7. Αυτό είναι ανεξερεύνητο, ανεξήγητο και δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε. Δηλαδή, ήταν μία δυναμική η οποία ποτέ δεν καταγράφηκε. Ποτέ δεν καταγράφηκε. Και τέτοια δυναμική πάντα καταγράφεται. Γι' αυτό σας λέω είναι περίεργο. Δηλαδή. Επειδή εσείς έχετε μελετήσει πάρα πολύ την αριστερά, άλλωστε προέρχεστε και ο ίδιος από την αριστερά και έχετε γράψει και βιβλία σχετικά με την αιματηρή περίοδο του εμφυλίου, αγαπημένο μου βιβλίο το δικό σας. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω, γιατί πραγματικά όσο οι δημοσκοπήσεις δείχνουν και περιγράφουν ένα ντέρμπι, αυτό ουσιαστικά δεν σημαίνει ότι ενεργοποιεί και κάποια αντιδεξιά ή αντιστοίχως αντιαριστερά συναισθήματα στο κοινό. Δηλαδή, ακόμα και κάποιος ο οποίος είναι στην ευρύτερη κεντροαριστερά, βλέπει τις δημοσκοπήσεις αυτές και λέει ότι κοιτάξτε εδώ, πάει να κερδίσει ο Μεϊμαράκης. Οπότε δεν μαζεύομαι εγώ προς την αριστερά να ψηφίσω Τσίπρα μόνο και μόνο για να μην βγει ο Μεϊμαράκης. Γιατί ακριβώς ο Τσίπρας μπορεί να μην με ικανοποιεί πλέον σε ό,τι αφορά το πολιτικό μου κριτήριο. Ωστόσο, είναι ένας κεντροαριστερός, ένας λίγο πιο κοντά σε μένα. Και αντίστοιχα, να υπάρχει και μια τέτοια άποψη στο κεντροδεξιό κομμάτι της κοινωνίας μας. Αυτό δεν προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, βλέπουμε ότι το κουκουέ αντέχει. Βλέπουμε ότι η κυρία Γεννηματά έκανε μια θεαματική στροφή. Δηλαδή, μπήκε σε μια αντιδεξιά ρητορία. Χθες η ομιλία της στην Αθήνα ήταν 70% κατά της Νέας Δημοκρατίας και 30% κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Έξυπνη τακτική εκ μέρους της. Βλέπει πού χάνει και πού μπορεί να κερδίσει. Βλέπει από πού μπορεί να πάρει. Και αυτή είναι και η συμμετοχή του Κώστα Λαλιώτη. Ναι, φυσικά και η στρατηγική του Λαλιώτη αυτή είναι. Κατάλαβαν ότι μαζικά όλο το Πασόκ μετακόμισε από το Πασόκ στο ΣΥΡΙΖΑ. Συνεπώς, αν θέλουν να κερδίσουν, πού θα κερδίσουν. Λοιπόν, οπότε. Δεν νομίζω ότι το παιχνίδι παίζεται αντιδεξιά-αριστερά. Νομίζω ότι το παιχνίδι παίζεται πάνω στο ότι κατέρευσε η αντιμνημονιακή ρητορία. Δηλαδή το δίλημα μνημόνιο-αντιμνημόνιο έχει σαρωθεί πια. Και μαζί του νομίζω ότι έχει σαρωθεί και η άποψη που ενδεχομένως υπήρχε σαν προσδοκία ή σαν εναλλακτική λύση ότι υπάρχει κι άλλος τρόπος να το περάσουμε αυτό. Βέβαια. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Σαφώς, κύριε Νικολέδη, σωστά το επισημαίνετε. Κατέρευσαν δύο μύθοι με την υπογραφή του αριστερού μνημονίου. Ο πρώτος αυτός που είπατε ότι υπάρχει κι άλλος δρόμος. Προσέξτε όμως, στη δημοσκόπηση της GPO το 45% πιστεύει ακόμα ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Ακόμα. Ναι.
Υπάρχει. Μερικούς τους αρέσει το παραμύθι, τι να κάνουν. Και το δεύτερο. Πρέπει να κλείσουμε, κύριε Μουμπτζή. Ναι. Και πρέπει να κλείσουμε, γιατί ξέρετε, αυτήν εδώ την εκπομπή την κλείνουμε κάθε μέρα στις 7 ακριβώς με ένα παραπολιτικό. Mm. Λοιπόν, και έχουμε το τελευταίο παραπολιτικό το οποίο αλλιεύσαμε από το διαδίκτυο, κύριε Μουμπτζή. Θέλω να το δούμε μαζί. Έχει να κάνει με το debate, το περίφημο debate. Mm. Το debate λοιπόν έγινε και ταυτόχρονα πραγματικά το Twitter έγινε πανικός, πήρε φωτιά. Και βλέπουμε εδώ κάποια σχόλια. Παρακαλώ πολύ να, αν μπορούμε να το κάνουμε έτσι ολόκληρη την οθόνη για να το δούνε οι φίλοι μας. Δεν χρειάζομαι εγώ στην οθόνη. Είπε ο Μεϊμαράκης ότι ο Τσίπρας κατέστρεψε την Ελλάδα. Από Σιμίτη και πέρα χορεύαμε ανέμελη στους δρόμους σαν musical του Δαλιανίδη, γράφει εδώ η Γλωσσού. Παρακάτω στο επόμενο για να το δούμε. Μείωση της ποσότητας του νερού του πλανήτη κατά 2% πέτυχε σήμερα ο Τσίπρας. Είναι σχόλιο για το ότι έπινε πολύ νερό ο άνθρωπος. Το λέγαμε πολύ. Λοιπόν, και το τελευταίο, να στηθούν τώρα που βγαίνουν από το στούντιο δίπλα-δίπλα Τσίπρας με Μαράκης για να δούμε τελικά, ρε παιδιά, ποιος είναι ο ψηλότερος. Λοιπόν, αυτά έτσι κάποια από τα σχόλια στην παραπολιτική στήλη της σημερινής εκπομπής. Ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας, κύριε Μουμπτζή, στην εκπομπή. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στην ώρα της εκπομπής, στην οποία παραδοσιακά δίνουμε τις καλύτερες ευχές μας για ένα ευχάριστο απόγευμα και για ένα ακόμα πιο ευχάριστο βράδυ. Θα είμαστε πρώτα ο Θεός αύριο και πάλι μαζί στις 5. Εδώ μην ξεχάσετε σήμερα στις 9 στην εκπομπή του Στέλιου Καλόγερου, την εκπομπή η οποία θα παρουσιάσει την τελευταία δημοσκόπηση της Interview. Θα είμαστε όλοι εκεί στις 9 το βράδυ. Καλό απόγευμα.